Οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο τέθηκαν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου και του Υπουργείου Εξωτερικών στη συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Έλληνα ομολογό του Νίκο Κοντζιά, λίγες ημέρες μετά την αερομαχία που είχε ο Πρωθυπουργός στο Twitter με τον Τούρκο ομολογό του Αχμέντ Νταβούτογλου, με αφορμή την κατάρρευση του ρωσικού μαχητικού από τα τουρκικά F-16. Σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Όπως συζητάμε θέματα ασφάλειας, καλής γειτονίας και διεθνούς δικαίου στη Μαύρη Θάλασσα ή στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να μιλάμε και για την ανάγκη τήρησης του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο. Στηρίζω την ενίσχυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, γι' αυτό και επισκέφθηκα την Άγκυρα και ξαναξεκίνησα το διάλογο με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αλλά πρέπει και η άλλη πλευρά να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Ο Τζον Κέρι ρωτήθηκε αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά της Αμερικανικής κυβέρνησης για τις παραβιάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα το δικαίωμα προστασίας των συνόρων από παραβιάσεις από άλλα μαχητικά αεροσκάφη άλλων χωρών, όπως κάνατε και με την Τουρκία, ή αν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Well, no, of course there shouldn't be two standards. And let me just say that Greece and Turkey obviously have long established diplomatic channels for addressing Aegean issues, and I'm not going to try to change those channels here today. I simply encourage Greece and Turkey, as NATO allies, both of them, to work together to maintain good neighborly relations. Να διδαχτούμε με προσοχή από την σχέση ανάμεσα σε εθνική κυριαρχία, εθνικά δικαιώματα και παραβιάσεις. Νομίζω και ελπίζω ότι και η τουρκική ηγεσία κάνει σκέψεις πάνω σε αυτό. Οι τουρκικές παραβιάσεις δεν σταμάτησαν ούτε σήμερα. Την ώρα μάλιστα που ο Αμερικανός αξιωματούχος ήταν στην Αθήνα, σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και μία παραβίαση. Ενώ χτες, παραμονή της επίσκεψης, σημειώθηκαν 18 παραβιάσεις, 5 παραβάσεις από μία εξάδα τουρκικών μαχητικών, εκ των οποίων τα δύο ήταν οπλισμένα. Το θέμα των τουρκικών παραβιάσεων έθεσε ο Μιχάλης Ιγνατίου στο State Department. Last week, President Obama expressed US support to Turkey. To Turkey's right to defend itself, and as Secretary is going to Greece tomorrow, I want to tell you that since 2011, Greece has had to deal with over 7,000 Turkish incursions into Greek airspace, including over 800 armed formations. Will Secretary Kerry be expressing support for Greece's right to defend itself? And what is going to happen if one of the Greek pilots shut down a Turkish plane in the Aegean? So on the first part of your question, look, I'm not going to speculate on the meeting before it takes place. As I said, we have a broad agenda with Greece, and I'm certain we'll discuss all aspects of the U.S.-Greek relationship. To your second point, which was if Greece has a right to defend, it's a hypothetical. I mean, you know where we stand. You understand or... You know our policy on this issue, and it hasn't changed. So the policy is that Greece can defend itself, correct? That's not what I said. I said our policy is that we've long urged Greece and Turkey as NATO allies to work together on regional peace and security. Το προσφυγικό, η ενέργεια, η τρομοκρατία, το κυπριακό ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν με κυρίαρχο θέμα τον πόλεμο στη Συρία και τις επιπτώσεις του στις γειτονικές χώρες. We stand together in the counter ISIL dash coalition. All of them have been stepping up in their commitment, which makes me certain that over the course of time, we are absolutely going to defeat Daesh and violent extremism.